Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Και πάλι εδώ για να πούμε στα παιδιά της Ξάνθης και όχι μόνο και όλη της Ελλάδας να πούμε παραμύθια αυτή τη φορά μαγικά, παραμύθια του γκαράζ όπως τα ονομάζουμε, γιατί όπως βλέπετε είμαστε σε ένα γκαράζ, κρατάμε τις αποστάσεις μας και μένουμε στο σπίτι για να ακούσουμε παραμύθια. Έτσι αγάπες μου. Λοιπόν, το παραμύθι που λέγαμε χτες και που το συνεχίζουμε σήμερα λέγεται «Έρχεσαι μαζί μου», ένα παραμύθι που... Απ' τις σελίδες του ήρωες πηδού, ο μολυβένιος στρατιώτης και χιονάτη με το Μιλχάουζεν κάπου θα συναντηθούν. Εις τακτοπούντα ο Δον Κιχώτης και η Νάνη μπορεί να ζουν στο παραμύθι μαζί του. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ. Όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Τόσα για να ζήσουμε μαζί, έλα να χτίσουμε αυτό το παραμύθι απ' την αρχή. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ. Όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Πάμε για να αρχίσουμε, γλώσσα να ξετυλίξουμε κι αρχίζει η ιστορία στη στιγμή. Και αρχίζει η ιστορία. Λοιπόν, έχουμε έναν συγγραφέα που θέλει να πάρει μέρος για τα παιδιά, το λέω τώρα που δεν το έχουν δει. Θέλει να πάρει μέρος ο συγγραφέας αυτός σε ένα διαγωνισμό θεατρικού έργου για παιδιά. Γράφει, σκίζει, δεν τα καταφέρνει. Εν πάση περιπτώσει, η καλή του νεράιδα τον στέλνει σε ένα μέρος όπου είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Γιατί τον στέλνει εκεί? Για να διαβάσει διάφορα βιβλία. Έχει λοιπόν ανοίξει μέχρι τώρα 5 βιβλία, αλλά έχει κρατήσει 4 ήρωες. Και οι ήρωες αυτοί, να τους θυμηθούμε, είναι... Κοκκινοσκουφίτσα. Ο Παρασκευάς από τον Ρομπινσόν Κρούσο. Ο Σκρούτζ από τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ο Τόμ Σόγερ από τον Τόμ Σόγερ του Μακ Τουέν. Δεν έχει πάρει, παρόλο που το έχει ανοίξει το βιβλίο, την ωραία Κοιμωμένη, και δεν έχει πάρει και τον Μολυβένιο Στρατιώτη. Έτσι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα. Ήταν ένα βιβλίο, αυτό που πρόσεξε ο συγγραφέας μας, ένα βιβλίο με ύφασμα υφαντό απ' έξω. Είχε χρώμα κίτρινο-πράσινο και στη ράχη του υπήρχε ζωγραφισμένη μια κλιματαριά που κατέληγε σε 2 πολύ όμορφα τζαμπιά σταφύλια. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Ποιο να είναι άραγε, σκέφτηκε ο συγγραφέας, έσκυψε και διάβασε «Εσώπου μύθι». Α, μάλιστα. Εδώ έχει πολύ υλικό, σκέφτηκε. Το άνοιξε και διάβασε δυνατά «Η κολοβή Αλεπού». Τότε μια Αλεπού ξεπετάχτηκε από μέσα από τις σελίδες, η οποία άρχισε να τσιρίζει. Μανούλα μου, μανούλα μου, μανουλίτσα μου, τι ήταν αυτό? Τι πόνος. Που τι έπαθε η κακομοίρα, τι έπαθε. Οι κακούργοι ζηλέψαν την υπέροχη ουρά μου και μου την έκοψαν. Τώρα, πώς θα ζήσω τώρα χωρίς ουρά, πέστε μου. Είδε μπροστά της τον συγγραφέα και αμέσως άλλαξε ύφος. Προσποιήθηκε πως δεν μπορούσε, γιατί ξέρετε ήταν πολύ υπερήφανη. Προσποιήθηκε πως δεν μπορούσε καθόλου και άρχισε να τραγουδάει. Είμαι η Αλέπου, στον κόσμο τιμημένη. Είναι η Αλέπου, στον κόσμο τιμημένη. Με ουρίτσα φουντωτή, Αλέπου η πονή. Με ουρίτσα φουντωτή, Αλέπου η πονηρή. Τα κοτοπουλιά, τα κλέβω, τα ρημάσω. Τα κοτοπουλιά, τα κλέβει, τα ρημάζει. Δε με παίρνουν μυρωδιά, κι ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Δε την παίρνουν μυρωδιά, κι ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Διάσημη του Εσώπου η μύθη. Δεν ξέρετε με τι ευκολία κλέβω τα κοτέτσια.
Κλέβω κοτόπουλα, τα λέει. Από τα κοτέτια. Χωρίς να με πάρει κανένα είδηση. Πρόσεχε, μη σε πιάσουν, μουρμούρισε ο συγγραφέας. Ποιος θα με πιάσει, καλέ. Δεν με ξέρετε εμένα. Μιλές μεγάλα λόγια. Γύρισε και είδε τον συγγραφέα. Εκείνος αμέσως άρχισε να την κολακεύει για να την καλοπιάσει και να την πάρει στο σημειωματαριό του. Αχ, κυρία Μαριό μου, κυρία Μαριό μου, πόσο όμορφη είστε! Με κολακεύετε. Ξέρετε γιατί μου αρέσετε τόσο πολύ? Όχι, δεν κατέχω. Γιατί είστε πάντα μέσα στη μόδα. Τι θέλετε να πείτε? Για την ουρά σας λέω. Ώστε το ξέρετε κι εσείς. Αλίμονο, αν δεν είχα διαβάσει πόσο είναι της μόδας οι κολοβές αλεπούδες, τη συγγραφέα θα ήμουνα. Είστε συγγραφέας. Μάλιστα, δούλος σας. Α, καλέ. Προτρέψτε κι άλλες να κόψουν και τις δικές τους ουρές. Δεν ξέρετε τι χάνουν. Εγώ ξαλάφρωσα. Πετάω σχεδόν, πετάω. Δεν το βλέπετε? Το βλέπω, κυρία μου. Πώς δεν το βλέπω? Εμφανέστατο. Να σας πω, μου ήρθε τώρα που σας βλέπω έτσι όμορφη, μου ήρθε μια ιδέα. Δεν έρχεστε μαζί μου στο σημειωματάριό μου? Σκέφτομαι να γράψω ένα έργο και θέλω να σας χρησιμοποιήσω. Πρωταγωνίστρια θα σας κάνω. Α, να πούμε και για την ουρά μου, ε! Ακριβώς! Τότε πολύ ευχαρίστω. Περάστε, παρακαλώ, περάστε στο σημειωματάριό μου. Άνοιξε το σημειωματάριό του και η αλεπού κουνιστή και λυγιστή πέρασε και εγκαταστάθηκε τώρα στην πέμπτη σελίδα. Είναι και αυτή πονηρή, είμαι κι εγώ όμως, σκέφτηκε ο συγγραφέας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, να μην κάνουμε τώρα ανακεφαλαίωση πόσους πήρε ο συγγραφέας, να προχωρήσουμε και να δούμε. Α, αμέσως είδε το βιβλίο της Σταχτοπούτας. Ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είχε πάνω ένα ρολόι. Έχει ένα ρολόι, στις 12 η ώρα που χτυπάει η ώρα και φεύγει στα τοπούτα με το... Καταλάβατε, ναι. Σκέφτηκε λοιπόν και λέει, αχ, θα με ενδιαφέρει όμως από αυτό, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η νεράιδα, η νονά. Α, αυτήν θέλω. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο και τότε πετάχτηκε από μέσα μια υπέροχη, πανέμορφη νεραϊδούλα που ήταν η νονά της Σταχτοπούτας. Την πλησίασε και της λέει, εξαιρετική αγαπητή μου και πανέμορφη νεράιδα. Ευχαριστώ. Πώς το σκέφτηκε αυτό ο συγγραφέας να μετατρέψει την κολοκύθα σε άμαξα και τα ποντικάκια σε άλογα, μου λέτε? Εγώ τα μετατρέπω, όχι ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας σας έβαλε όμως να το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι? Τι θέλει εδώ ο πρίγκιπας? Πηδήξε με σελίδα. Α, με πέρασε για πρίγκιπα, σκέφτηκε ο συγγραφέας. Όχι, όχι, μη σας μπερδεύω. Εγώ είμαι ένας νέος συγγραφέας. Έκλεισα το βιβλίο και σας κράτησα απ' έξω γιατί σας χρειάζομαι. Επίτηδες. Και γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί. Για να σας πω την αλήθεια, είστε ό,τι ονειρευόμουν. Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω. Σας έχω ανάγκη, αυτό το καταλαβαίνετε? Αν με έχεις ανάγκη, παλικάρι μου, δεν θα μπορώ να αρνηθώ. Ήξερα, το ήξερα. Έρχεστε μαζί μου στο σημειωματάριο. Άμα, τώρα είχα ζητήσει στη Σταχτοπούτα να μου φέρει μια κολοκύθα για να τη μετατρέψω σε άμαξα, ξέρεις. Είναι στο βιβλίο μέσα, δεν τα άνοιξα το βιβλίο, δεν βγήκε από εκεί. Μα τι έγινε ακριβώς? Ακούστε. Αυτή είναι η πασίγνωστη. Σταχτοπούτα την ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν έχει ανάγκη. Όλοι την ξέρουν. Τα παιδιά την αγαπούν. Ενώ εγώ είμαι ένας άγνωστος συγγραφέας. Κάντε μου τη χάρη. Περάστε σας παρακαλώ στο σημειωματάριό μου να με βοηθήσετε. Καλά, αγόρι μου, να περάσω. Έχεις κάτι επιχειρήματα που δεν μπορώ να αρνηθώ, παιδί μου. Τι καλή που είναι, τι καλή που είναι. Είπε ο συγγραφέας, άνοιξε το εξώφελο του σημειωματαρίου και την πέρασε στην έκτη σελίδα. Έχουμε λοιπόν, για να δούμε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση πόσους ήρωες έχουμε. Απ' έξω θα το πω, δεν θυμάμαι. Έχουμε. Την κόκκινη σκουφίτσα. Μάλιστα, έχουμε. Τον Παρασκευά. Μπράβο, έχουμε. Τον Σκρούτζ. Τον Σκρούτζ, μπράβο. Τον Σόγερ. Μπράβο, την Αλεπού. Και την καλή νεράιδα. Και την καλή νεράιδα. Μπράβο. Και την καλή νεράιδα. Τέλεια. Για να δούμε τώρα τι θα δει ο συγγραφέας. Για να δούμε ποιο βιβλίο θα διαβάσω. Κάτι άστραψε εκείνη την ώρα μέσα στη δημόσια βιβλιοθήκη. Κάτι που το θάμπωσε τα μάτια. Κοίταξε εκεί από που ερχόταν η λάμψη και είδε ένα υπέροχο χρυσό βιβλίο
που είχε έναν καθρέφτη στο εξώφυλλο. Πλησίασε και διάβασε τον τίτλο. Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι. Α, τη Χιονάτη δεν θέλω αυτή τη στιγμή να την πάρω. Μέσα όμως έχει μια κακιά βασίλισσα που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο κάπου στη μέση και τότε ξεπετάχτηκε μια πανέμορφη βασίλισσα που τραγουδούσε μπροστά στον καθρέφτη της. Μιλούσε μάλλον μπροστά στον καθρέφτη της και έλεγε... Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, μην τάχα είδες άλλη, να με περνά στην ομορφιά, στη χάρη και στα κάλλη. Αμέσως ο καθρέφτης του εξώφυλλου πήρε ανθρώπινη μορφή και απάντησε στη βασίλισσα τραγουδιστά. Κύρα μου και βασίλισσα, μια βρίσκει ο λογισμός μου, κι είναι η χιονούλα η ομορφή, πενταμορφή του κόσμου. Όπο, παιδιά μου, το τι έγινε δεν περιγράφεται με λόγια. Τι είπες, βρωμερέ καθρέφτη, θα σε κάνω κομμάτια. Φώναξε η βασίλισσα. Πώς είναι η Χιονάτη η ομορφότερη, αφού τη σκότωσε ο κυνηγός μου. Ξαφνικά γυρίζει απότομα και βλέπει τον συγγραφέα. Α, εδώ είσαι άθλιε κυνηγέ. Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Όχι, λάθος κάνετε, λεπτοτάτη μου και ωραιοτάτη μου. Δεν είμαι ο κυνηγός σας. Ένας ταπεινός συγγραφέας είμαι. Α, ναι. Και τι θέλεις από μένα. Θα ήθελα μια συνεργασία μαζί σας για το έργο που γράφω αυτό τον καιρό. Θα ήθελα να σας κάνω πρωταγωνίστρια με άλλα λόγια. Συνεργασία είπες, πρωταγωνίστρια. Μ' αρέσει η ιδέα, τρελαίνομαι για προβολή. Θα μου κάνετε λοιπόν την τιμή να περάσετε στο σημειωματάριό μου. Πολύ ευχαρίστως. Σήκωσε περίφερα το κεφάλι της, όρθωσε το κορμί της και αγέροχη μπήκε μέσα στο σημειωματάριο. Σαν ψέματα μου φαίνεται πως θα κατάφερα τόσο εύκολα με αυτήν, σκέφτηκε με ανακούφιση ο συγγραφέας και γύρισε να αναζητήσει το επόμενο βιβλίο. Επόμενο βιβλίο ήταν ο Δον Κιχώτης του Μιγγέλ Ντε Θερβάντες. Θεωρείται το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο μέσα στον κόσμο. Ένα βιβλίο που θα ήταν πολύ ωραίο να το διαβάσουν όλα τα παιδιά. Δεν θα ήταν άσχημο να πάρω έναν υπότι στις σημειώσεις μου, σκέφτηκε. Άνοιξε το εξώφυλλο και είδε τη ζωγραφιά ενός ψηλού, ξερακιανού, μεσόκοπου άντρα που φορούσε μια περίεργη στολή υπότι. Ξαφνικά η ζωγραφιά άρχισε να ζωντανεύει και ο μεσόκοπος αυτός άντρας άρχισε να κινείται. Ανέβηκε πάνω σε ένα άλογο, ψωράλογο στην ουσία, και άρχισε να τραγουδάει. Ανεβαίνω στο άλογο μου ξεκινώ. Ανεβαίνω στο άλογο μου ξεκινώ. Περιπέτειες στον δρόμο μου ζητώ. Περιπέτειες στον δρόμο μου ζητώ. Ό,τι και να συναντήσω, σίγουρα θα τον νικήσω. Όλα εγώ τα κατακτώ. Όλα εγώ τα κατακτώ. Κάστρα, πύργους και χωριά καστακτώ. Πύργους και χωριά. Ποιος να μου αντισταθεί, με κοντάρι και σπαθί. Είμαι εγώ ένας υπότης. Είμαι εγώ ένας υπότης. Ο τρανός ο Δον Κιχώτης. Ο τρανός ο Δον Κιχώτης. Και μαζί μου μη τα βάζεις, γιατί εσύ θα ιτηθείς. Σαν και εμένα νεκανή. Δίπλα του, πάνω σε ένα γαϊδούρι, ήταν ο υποκόμος του, ο υπηρέτης του δηλαδή, ο Σάντσο Πάντσα, ένας κοντούλης κοντρούλης που ήταν συνήθως είναι με μια μεγάλη καπελαδούρα στο κεφάλι του έτσι. Τότε ο Δον Κιχώτης είπε: «Έχω γεμίσει το σπίτι μου με βιβλία που λένε ιστορίες με υπότες. Έχω διαβάσει τόσο πολύ». «Αφεντή, εγώ κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι είσαι μορφωμένος». «Θέλω, αδερφέ μου Σάντζο, να διορθώνω ό,τι κακό γίνεται στον κόσμο». «Ναι, αφεντικό». «Να τιμωρώ τις αδικίες». «Ναι, αφεντικό». «Να ανακουφίζω τα βάσανα του κόσμου». «Μπράβο, αφεντικό». «Γι' αυτό φοράω αυτή την περικεφαλαία. Γι' αυτό κρατώ αυτό το κοντάρι και αυτή την ασπίδα. Γι' αυτό έχω το άλογό μου, το Ροσινάντε». «Μα αυτό είναι ψωράλογο, αφεντικό». «Ναι, το αλογάκι μου, ο Ροσινάντε μου. Εγώ έχω το γαϊδουράκι μου, το ψαρί».
χωρίς να χάσει καιρό, ο συγγραφέας τι έκανε, πλησίασε τον Δον Κιχώτη και του είπε: «Με συγχωρείτε, Δον μου, να σας συστηθώ. Είμαι ένας ταπεινός συγγραφέας, ξέρετε. Και...» Είστε από αριστοκρατική γενιά. Από ταπεινή. Πειράζει. Χωρίς να χάσει καιρό, ο συγγραφέας τον πλησίασε και του είπε: «Με συγχωρείτε, Δον μου, να σας συστηθώ. Είμαι ένας ταπεινός συγγραφέας, ξέρετε. Και...» Είστε από αριστοκρατική γενιά. Όχι, από ταπεινή πειράζει. Όχι, βέβαια. Αυτό άλλωστε διορθώνεται. Θα σας χρήσω εγώ, υπότι. Α, ναι. Είπε ο συγγραφέας, τότε δεν έρχεστε μέσα στο πύργο μου, δηλαδή μέσα στο σημειωματάριό μου, να με κάνετε υπότι. Βεβαιότατα. Απάντησε ο Δον Κιχώτης και πέρασε στην 8η σελίδα του σημειωταρίου, περήφανος σαν να περνούσε την πύλη ενός μεγάλου αρχοντικού. Αυτά και πέρασε και ο Δον Κιχώτης μέσα. Έψαξε ο συγγραφέας να βρει το επόμενο βιβλίο. Τότε ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα τράβηξε την προσοχή του. «Οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν». «Δεν το ξέρω καθόλου αυτό το βιβλίο», σκέφτηκε ο συγγραφέας και πήγε στο οπισθόφυλλο για να διαβάσει την περίληψη. Ο βαρόνος Μινχάουζεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Έζησε σε κάποια πόλη της Γερμανίας τον 18ο αιώνα. Έγινε γνωστός για τις ιστορίες του που σατήριζαν τους περιηγητές της εποχής εκείνης, οι οποίοι συνήθιζαν να διηγούνται τις περιπέτειές τους παραφουσκωμένες με ένα σωρό ψευτιές. Αχ, γούστο θα έχουν αυτές οι ιστορίες, σκέφτηκε ο συγγραφέας. Για να δω, άνοιξε το βιβλίο τυχαία κάπου στη μέση και τότε ένας ψηλός κύριος, ντυμένος στην τρίχα, έκανε την εμφάνισή του και άρχισε να διηγείται μια αστεία ιστορία. «Μόλις λοιπόν κοιτάζω γύρω μου και βλέπω ότι εγώ και το άλλο γό μου βρισκόμαστε μέσα στο βούρκο και βουλιάζουμε σιγά σιγά με το δεξί μου χέρι, τράβηξα την κοτσίδα μου όσο πιο δυνατά μπορούσα. Και αυτό ήταν. Με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε και εγώ και το άλλο γό μου να βγούμε από το βούρκο. Απίστευτο θα πείτε, κι όμως αληθινό. Πάντα ακριβολογώ εγώ». «Μάλιστα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μου χρειάζεται», σκέφτηκε ο συγγραφέας. «Λέει ένα σωρό ψευτιές, μπορεί να βάλω και ένα σωρό ψευτιές και εγώ στο δικό μου το παραμύθι». Οπότε χωρίς να διστάσει, του πρότεινε αμέσως: «Έρχεστε μαζί μου, κύριε Μινχάουζεν». «Να έρθω μαζί σας, πού?» «Να, εκεί μέσα», είπε ο συγγραφέας και έδειξε δειλά το σημειωματάριό του. «Θέλω τόσο πολύ να σας φιλοξενήσω στις σημειώσεις μου». «Πολύ ευχαρίστως, άκου λέει». Δέχτηκε πρόθυμα ο Μινχάουζεν, γιατί εδώ που τα λέμε, μέσα στις ιστορίες που έχει πει, έλεγε ότι χωράει και σε ένα μικρό σπιρτόκουτο. Τέλος πάντων. «Περάστε παρακαλώ», είπε ο συγγραφέας, άνοιξε το εξώφυλλο και πολύ ευγενικά έβαλε τον Μινχάουζεν στην 10η σελίδα. Το σημείο πρέπει να κοιτάξουμε πόσους έχει πάρει ο συγγραφέας μας στο σημειωματάριό του, πόσους ήρωες. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, γιατί εδώ θα σταματήσουμε. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Για να δούμε λοιπόν, πήρε την κόκκινο σκουφίτσα. Τον Παρασκευά. Τον Σόγερ. Τον Σόγερ. Κάτσε, μην τα λες ανακατεμένα. Το Σκρούτζ. Ναι. Τον Σόγερ. Μετά, κάτσε. Την κακιά Βασίλισσα. Ωραία. Μετά την Αλεπού. Την Νονά, την Καλή Νεράιδα, τον Δον Κιχώτη. Τον Δον Κιχώτη, εκεί είμαστε. Και τον Μινχάουζεν. Και τον Μινχάουζεν. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, σύνολο είναι 10. Είναι 10, νομίζω. 10. Και αν δεν είναι 10, θα είναι 9. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά, εδώ θα σταματήσουμε. Για πάμε. Έρχεσαι μαζί μας κι εσύ, κι εσύ. Μες στα παραμύθια ταξιδέψαμε μαζί. Τα βιβλία κλείσαμε, τους ήρωες αφήσαμε, τους κρατάμε όμως την ψυχή. Θυμηθείτε τι έλεγαν τα βιβλία όταν μπήκε μέσα στη βιβλιοθήκη, Αν δεν διαβάσεις θα σου διηγηθώ το παραμύθι το φανταστικό. Αν δεν διαβάσεις θα σου υποσχεθώ να σε πάω σε κόσμο μαγικό. Και έτσι τώρα τελειώνει το παραμύθι, παιδιά. Μπήκανε στα βιβλία
ήρωες φύγανε πια. Ζήσαμε για λίγο τόσο μαγικά και σας χαίρομαι.